Είναι προφανές ότι αυτή η συνέντευξη τύπου είχε αυτό το στόχο, Θάνο, να απευθύνει δηλαδή ο Αμερικανός Πρόεδρος μηνύματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και προς την Ελλάδα. Θα προσθέσω τα σε αυτό το οποίο λες, μηνύματα και προς όλες τις κατευθύνσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα και την Ευρώπη, που είναι προφανές γιατί το κάνει, διότι η Αμερική κινδυνεύει αυτή τη στιγμή από ένα χάος το οποίο θα προκληθεί και από μια έξοδο της Ελλάδας, αλλά και από επιπτώσεις που θα υπάρχουν στην Ευρωζώνη. Κάτι το οποίο αποτυπώνεται ανάγλυφα και σε όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επισύουν τους κινδύνους που θα έχει μια έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ, αλλά και μια αναταραχή στην Ευρώπη, η οποία αποτυπώνεται ήδη στον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι αγορές. Απευθύνθηκε όμως ο Μπαράκ Ομπάμα και στο εσωτερικό της χώρας του. Μην ξεχνάμε ότι οι Αμερικανοί πολίτες σε 5 μήνες από τώρα θα κληθούν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης ή διαμαρτυρίας στον Μπαράκ Ομπάμα, και γι' αυτό ο Αμερικανός Πρόεδρος προσπαθεί με κάθε τρόπο να υπενθυμίζει στους Αμερικανούς ότι τα αποτελέσματα, οι δυσάρεστες εκπλήξεις ό,τι αφορά την αμερικανική οικονομία, με καθίζηση των ρυθμών ανάπτυξης, αύξηση της ανεργίας και πολλά άλλα, δεν θα οφείλεται μόνο στη διαχείριση που κάνει η Αμερική, αλλά οφείλεται και σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διαχείριση που κάνουν οι Ευρωπαίοι. Αυτό φροντίζει να το επισημαίνει και να το υπενθυμίζει σε κάθε τρόπο και με κάθε τόνο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βέβαια, η εκτίμησή μου είναι, μιλώντας και με απλούς Αμερικανούς καθημερινά, είναι ότι οι ίδιοι δεν αντιλαμβάνονται αυτόν τον συσχετισμό και την αλληλένδεση που υπάρχει μεταξύ Αμερικής. Μάλιστα. Θάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι μαζί μου ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξης Παπαχελάς. Καλησπέρα, Αλέξη. Λοιπόν, πολλά μηνύματα από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ένα μήνυμα ήρθε και κατευθείαν στην Αθήνα. Να αποκωδικοποιήσουμε τα όσα είπε ο κύριος Ομπάμα. Νομίζω ότι πράγματι ο κύριος Ομπάμα φοβάται για το τι θα γίνει στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί είναι πρακτικοί άνθρωποι και ξέρουν πολύ καλά ότι όταν χάσαν μία τράπεζα, όχι μία χώρα μπορεί να χαθεί που είναι η Ελλάδα, κάθε Σαββατοκύριακο μετράγαν τις ζημιές και ήταν μερικά δισεκατομμύρια παραπάνω. Καταλαβαίνουν λοιπόν τι καταστροφική μπορεί να είναι μια διάλυση του ευρώ, έχοντας σαν απαρχή την Ελλάδα. Από εκεί πέρα νομίζω τα μηνύματα είναι καθαρά. Το μήνυμα προς την Ελλάδα είναι ότι πρέπει η Ελλάδα να τηρήσει κάποιες δεσμεύσεις της, προκειμένου να μπορεί να παραμείνει στο ευρώ. Αυτό είναι νομίζω ένα ξεκάθαρο μήνυμα το οποίο το δίνει τώρα και ο κύριος Ομπάμα μετά από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Από την άλλη όμως υπάρχει ένα μήνυμα προς την κυρία Μέρκελ, το οποίο είναι πάρα πολύ σαφές. Πρώτον, ότι πρέπει να υπάρξει μια πολιτική ανάπτυξη, ότι δεν βγαίνει αυτό το μοντέλο μόνο με τη λιτότητα. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει η Ευρώπη, έστω και αν είναι τόσο δύσκολος και πολύπλοκος ο μηχανισμός και δεν είναι σαν τους Αμερικάνους που μπορούν να πάρουν αποφάσεις πολύ πιο γρήγορα, ότι πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Ναι. Επομένως, είμαστε σε μια φάση, η Αλέξη, που ο Μπαράκ Ομπάμα, Αμερικανός Πρόεδρος, ασκεί πιέσεις προς την ευρωπαϊκή πλευρά και να αλλάξει ρότα, αλλά και ό,τι είναι να κάνει, να το κάνει γρήγορα. Τι σημαίνει αυτό για μας, θέλω να σε ρωτήσω, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα? Κοίταξε, πρέπει να είμαστε νομίζω πολύ ξεκάθαροι στο τι συμβαίνει και πρέπει, επειδή έχουμε μια εβδομάδα μέχρι τις εκλογές, να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά. Είναι προφανές ότι η Ευρώπη βρίσκεται στα πρόθυμα μιας πολύ μεγάλης κρίσης. Mm. Είναι προφανές ότι κάτι θα γίνει. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Πάντως κάτι θα γίνει. Θα βρεθεί ένας πολύ μεγαλύτερος μηχανισμός της διάσωσης, θα υπάρξει μια έμφαση στην ανάπτυξη, θα υπάρξουν κάποιες πρωτοβουλίες. Τι συμβαίνει όμως τώρα? Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα της διεθνούς ελίτ, και στην Ευρώπη και στην Αμερική και παντού, η οποία λέει η Ελλάδα δεν μπορεί. Δεν μπορεί πολιτικά, δεν μπορεί γιατί δεν έχει τη δημόσια διοίκηση, δεν μπορεί γιατί δεν αντέχει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που θα χρειαστεί για να είναι στο ευρώ. Εμένα αυτό το οποίο, αν θες, με προβληματίζει και πιστεύω θα είναι πραγματικά ένα τρομακτικό κρίμα να συμβεί αυτή τη στιγμή, είναι αν τώρα ο ελληνικός λαός έδωσε το μήνυμά του με τις προηγούμενες εκλογές και ήταν ένα σαφές μήνυμα. Τώρα ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει, γιατί πραγματικά έχει υποφέρει με τις μειώσεις των συντάξεων, τα ξέρουμε όλα, με την ανεργία και το καθεξής. Εάν τώρα που η Ευρώπη πάει να γυρίσει και να έρθει προς τα εκεί που εμείς ως Έλληνες τη θέλουμε, έστω ψηφίζοντας και για τον κύριο Τσίπρα ή για οποιοδήποτε άλλο πασιτώσει, βοηθήσαμε και εμείς σε πασιτώσει να έρθει αυτό το μήνυμα. Εάν τώρα βρεθούμε την επόμενη μέρα λόγω του εκλογικού αποτελέσματος, είτε αυτό είναι παράλυση, είτε είναι ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θέλει να κάνει κάποιες μονομερείς καταγγελίες ή κάποιους άλλους εξτρεμιστικές ενέργειες, οι οποίες δεν περνάνε στη διεθνή κοινότητα, όπως και να το κάνουμε. Είτε και θα βρούνε δικαιολογία και άλοθη αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας πετάξουν από το ευρώ. Εάν χάσουμε λοιπόν αυτό το τρένο, το επόμενο το οποίο έρχεται, θα είναι κρίμα. Θα είναι σαν να είσαι στη βάρκα, σαν να έχετε ένα μεγάλο καράβι διάσωσης, όχι μόνο για εμάς, για όλη την Ευρώπη. Και εμείς, επειδή έχουμε περάσει δύσκολα, έχουμε περάσει μέσα από την τρικυμία, να πηδήξουμε από τη βάρκα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κρατάμε στο μυαλό μας. Και τι θέλουν, νομίζω, οι ξένοι, οι εταίροι μας, όλοι, τι θέλουν την επόμενη μέρα των εκλογών? Μια σταθερή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση χωρίς ακρότητες και χωρίς εξτρεμισμούς, μια κυβέρνηση η οποία ξέρει τι μπορεί να κάνει και η οποία μπορεί να κάτσει σε ένα τραπέζι και να κάνει ένα καινούριο deal, μια συμφωνία με τους Ευρωπαίους, το οποίο θα είναι καλύτερο για μας, αλλά η οποία όμως θα μπορεί και να εφαρμόσει κάποιες στοιχειώδεις μεταρρυθμίσεις
που εδώ και χρόνια τις λέμε μόνοι μας ότι τις θέλουμε, πολύ πριν να υπάρξει το μνημόνιο. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξη. Ευχαριστώ. Κρίση, κυρίες και κύριοι.